εφαρμόσουμε. Φαίνεται όμως τώρα πως τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους και τέλος του χρόνου, μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε κάνει πραγματικότητα αυτή την χρήσιμη, αν θέλετε, υπηρεσία. Εμείς θα πάμε τώρα στον πρόεδρο του παρατηρητηρίου τρίτης ηλικίας, τον Δήμο των Αντωνίου, για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα, πού βρίσκεται η όλη ιστορία με το κόκκινο κουμπί και πότε θα εφαρμοστεί και πώς θα εφαρμοστεί. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντωνίου. Καλημέρα, καλημέρα. Πρέπει να πούμε, νομίζω, ότι έχουμε μια καθυστέρηση. Από το 19 το συζητάμε, περάσαν κάποια χρόνια, ενώ αρχικά υπήρχε το ναι, εν τούτης τα πράγματα καθυστέρησαν. Τώρα δεν ξέρω γιατί καθυστέρησαν. Σημασία έχει το ότι τώρα είμαστε σε θέση να βάλουμε σε εφαρμογή σιγά σιγά αυτό το κόκκινο κουμπί. Αυτό μας το λένε εδώ και 2 χρόνια. Μάλιστα. Ότι βρήκαν τις προδιαγραφές, ότι θα βγουν σε διαγωνισμό για τις συσκευές. Αυτό το ακούμε εδώ και πολύ καιρό. Mm-hmm. Δεν ξέρω γιατί, αγαπητέ Ανδρέα, εμείς ως παρατηρητήριο και ως οργανισμός που έχουμε το πράσινο φως από την κυβέρνηση με υπουργική απόφαση να το λειτουργήσουμε, mm-hmm. δεν είχαμε ενημέρωση, επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Καινοτομίας, τι γίνεται με αυτή τη διαδικασία. Είχαμε απλώς επικοινωνία από κάποια εταιρεία η οποία κέρδισε τον διαγωνισμό για να φτιάξει τις προδιαγραφές και ως εκεί. Ούτε μισό τηλεφώνημα. Τώρα, δεν μπορώ να σας πω και πολλά πράγματα. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες και είναι δικαιολογημένη και η απορία αλλά και η αγανάκτηση. Γιατί όταν έχεις πάρει το ναι από το Υπουργικό εδώ και 3 χρόνια και η γραφειοκρατία καθυστερεί την υλοποίηση και εφαρμογή ενός χρήσιμου, αν θέλει, μιας πολύ πολύ χρήσιμης υπηρεσίας που μπορεί να σώσει ζωές, τότε λες, ας πούμε, κάτι πάει λάθος. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, αγαπητέ μου Δήμο Αντωνίου. Ήταν ιδέα της ΖΕΤΑΣ το κόκκινο κουμπί ή κάνω λάθος? Το 2018, μετά από εκπαίδευσή μας στη γραμμή ζωής Ελλάδος που έχει το Silver Alert, είναι αυτοί που λειτουργούν το κόκκινο κουμπί, είχαμε υπογράψει και πρωτόκολλο συνεργασίας, πήραμε έτοιμη την ιδέα στην αείμνηστη της ΖΕΤΑ την Εμιλιανίδη. Μάλιστα. Η οποία από την πρώτη στιγμή το αγκάλιασε, είδε την αναγκαιότητα, είδε το κοινωνικό έργο και το εύρος αυτής της υπηρεσίας και κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο, μετά από 2, σε παρακαλώ, μελέτες βιωσιμότητας και μετά από εκατοντάδες email, να το πάρει στο Υπουργικό Συμβούλιο και να πάρει το πολυπόθητο ναι και να αρχίσει υπηρεσία. Ναι. Το 2019, αγαπητέ Ανδρέα, αυτό το πράγμα. Έκτοτε έμεινε εκεί. Μάλιστα. Πάντως λένε τώρα ότι είναι στον τελικό σχεδιασμό το όλο πρόγραμμα και μακάρι να είναι έτσι. Και τέλος 22 λέει αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το κόκκινο κουμπί. Μακάρι να μην πάμε ακόμα 10 χρόνια. Να ρωτήσω κάτι. Μακάρι. Να ρωτήσω κάτι, αγαπητέ μου Δήμο. Πώς θα λειτουργεί αυτό το κόκκινο κουμπί? Μας ακούνε άνθρωποι τώρα που πιθανόν να το έχουν ανάγκη. Πώς θα λειτουργεί αυτό το κόκκινο κουμπί? Τι ξέρουμε? Κοίταξε, η φιλοσοφία του προγράμματος είναι μία. Έκτακτη βοήθεια στο σπίτι. Μάλιστα. Αυτός ήταν ο στόχος από την αρχή, γιατί εκεί είναι η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών. Δηλαδή είναι ένα κόκκινο κουμπί το οποίο είναι είτε σε μενταγιόν είτε σε βραχιόλι, το οποίο με το πάτημα αυτού του κόκκινου κουμπιού, μέσω μιας τεχνολογίας, η κλίση πάει σε ένα κέντρο διαχείρισης κλίσεων, όπου εκεί υπάρχει 24 ώρες το 24ωρο κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, κοινωνιολόγος κλπ. Και ανάλογα με το περιστατικό, αυτός ειδοποιεί αστυνομία, ασθενοφόρο, γιατρό, εθελοντή γείτονα ηλικιωμένου, που είναι ένα άλλο πρόγραμμα που μαζί με τη ΖΕΤΑ την Εμιλιανίδου προσπαθούσαμε να αρχίσουμε. Αυτό είναι το όλο θέμα. Mm. Και εμείς αυτή την απλή τεχνολογία, την οποία λειτουργεί στην Ευρώπη και στην Ελλάδα τα τελευταία 10-15 χρόνια, είναι σαν να ανακαλύψαμε τον τροχό από την αρχή. Έτσι. Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τι να πω. Δυστυχώς. Τι να πω. Και αν θυμάσαι, Ανδρέα, δηλαδή και πριν 1-2 χρόνια... Τα κουβεντιάζαμε. Είχαμε άνθρωπο που πέθανε, έμεινε 3 μέρες στο διάδρομο του σπιτιού του γιατί δεν μπορούσε να κινηθεί. Τραγικό. Και δεν είναι μόνο για ηλικιωμένα άτομα. Είναι για μονήρια άτομα. Είναι για άτομα τα οποία έχουν κινητικά προβλήματα. Ακόμα και ένας 65-70, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του, μπορεί να πέσει κάτω στο σπίτι, ρε. Και βέβαια.
Μπορεί να σπάσει ένα ισχύο, μπορεί τα παιδιά του να λείπουν στο εξωτερικό, μπορεί να μην τον είδα εκείνη την εβδομάδα. Τι θα γίνει. Και βέβαια. Γι' αυτό, ό,τι τεχνολογίες είχαν προσθέσει πάνω, που δεν έχουμε ιδέα τι έχουν κάνει, ας το εφάρμοζαν αυτό και ας ενσωμάτωναν άλλες τεχνολογίες μετά. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, Δήμο μου. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Με ποια κριτήρια θα παίρνετε, δηλαδή θα έχουν όλοι τέτοιο κουμπί, θα είναι ηλικιακό το κριτήριο, τι θα είναι. Στην αρχή η φιλοσοφία με αυτό που είχαμε μιλήσει με την Ζέα Δημιλιανίδου ήταν ότι το κράτος θα μπορούσε να επιχορηγήσει, γιατί δεν ήταν μεγάλο το κόστος, ήταν 150 ευρώ ανά συσκευή. Άρα το κράτος θα μπορούσε να επιχορηγήσει και μέσα από άλλες χορηγίες ή προγράμματα αυτό το κουμπί για τους ανθρώπους που είναι κάτω από το 3Ε. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται. Αν άλλαξε αυτό το πράγμα, αν δεν άλλαξε αυτό το πράγμα, δεν ξέρουμε. Είμαστε στο σκοτάδι, δυστυχώς. Στα πολλά απαράδεκτα που συμβαίνουν, είναι και αυτό το κόκκινο κουμπί που εδώ έχει μια διαφορά. Εδώ είναι ένας μηχανισμός, μια εφαρμογή που μπορεί να σώσει ζωή. Και πραγματικά μου κάνει φοβερή εντύπωση γιατί καθυστερεί τόσο. Αυτή η περίφημη γραφειοκρατία φταίει κάτι άλλο, φταίει η διάθεση που δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Ανδρέα, μιλάμε για έναν προϋπολογισμό, ναι. Ίσως λίγο κάτω από το μισό εκατομμύριο. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Δεν αξίζει αυτός ο τόπος. Δεν αξίζει, δηλαδή σκορπούμε τα λεφτά δεξιά και αριστερά και δεν αξίζει αυτός ο τόπος μια υπηρεσία η οποία θα σώσει τις ζωές των Κυπριών. Ναι. Ξέρεις δηλαδή, κάτι, ντροπή. Δεν μπορώ να το σκεφτώ δηλαδή. Είναι ντροπή, πραγματικά είναι ντροπή. Για τέτοια ποσά να μην τα διαθέτεις την ίδια στιγμή που ακούμε για εκατομμύρια που σφυρίζουν δίπλα μας, που βγαίνουν και δεν ξέρουμε σε ποιες τσέπες πάνε, και μια τόσο χρήσιμη εφαρμογή να μην μπορεί να υλοποιηθεί. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η υπόσχεση ότι τέλος 2022 θα έχουμε το κόκκινο κουμπί, αυτή τη φορά ακριβώς θα είναι πραγματικότητα. Να ρωτήσω, Δήμο μου, κάτι άλλο. Επειδή παρακολουθείς στενά τα πράγματα μέσα από το παρατηρητήριο για τα άτομα αυτά της τρίτης ηλικίας. Ναι. Φαντάζομαι η κρίση τους έχει χτυπήσει αλίπητα. Οικονομική κρίση. Δηλαδή μιλάμε τώρα, έχουν φτάσει σε όρια εξαθλίωσης κάποιοι άνθρωποι. Πάρα πολλοί άνθρωποι. Πάρα πολλοί άνθρωποι. Τι και γίνεται. Όσοι δεν το αντιλαμβάνονται, νομίζω ότι ζουν σε άλλον κόσμο. Η ηλικιακή ομάδα των 65 και άνω, που είναι μια τεράστια ηλικιακή ομάδα, και από τον καιρό του κορονοϊού, αλλά και τώρα με την κρίση, έχει περάσει τα πάντημα. Γιατί υπάρχει και η ανεργία, βοηθούν και τα παιδιά τους, έχουν χαμηλές συντάξεις οι περισσότεροι και δεν μπορούν να έχουν μία αξιοπρεπή και ενεργή ζωή. Κάθονται οι περισσότεροι στο σπίτι, δεν μπορούν καν να πάρουν το αυτοκίνητο γιατί στην κοινωνία εδώ γελά και το παρταλό κατσίκι. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε, ακριβώς. Γιατί δεν υπάρχει συγκοινωνία στην Κύπρο σήμερα να έχει μια στάση που να μπορεί να κάτσει ένας ηλικιωμένος να περιμένει 10-15 λεπτά να περάσει το λεωφορείο, είτε στο κρύο είτε στη ζέστη. Είναι τριτοκοσμικές οι καταστάσεις με τις συγκοινωνίες μας και ας λένε ό,τι θέλει. Ναι. Έχεις δίκιο, το βλέπουμε. Τι να λένε. Εγώ θα πάω και ένα βήμα παραπάνω. Βλέπουμε τους υποψηφίους που παρελάνουν στις τηλεοράσεις με τα μηνύματα τους κλπ. Άκουσες, Ανδρέα, κάποιον να αναφερθεί στην τρίτη ηλικία από όλους αυτούς που αύριο θα ζητήσουν την ψήφο της τρίτης ηλικίας, γιατί είναι αυτοί που πάνε και ψηφίζουν. Πού είναι οι προτάσεις της τρίτης ηλικίας, για την τρίτη ηλικία. Έχεις δίκιο, φίλε μου, έχεις δίκιο. Πού είναι όλα αυτά τα πράγματα, λέμε για τους νέους, πολύ καλά, να δώσουμε, είναι η ελπίδα μας, είναι το μέλλον μας. Τους άλλους τι θα γίνει, θα τους πετάξουμε. Δυστυχώς περιγράφεις μια πραγματικότητα και είναι σκληρή, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Όπως τα περιγράφεις, τους ανθρώπους που θα έπρεπε να τους έχουμε κορώνα στο κεφάλι μας. Ακριβώς. Να τους τιμάμε γιατί αυτοί θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα εμείς και να κάνουμε τους καμπόσους και να λέμε τα δικά μας. Τους έχουμε πεταμένους. Πεταμένους. Έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς. Και είναι ντροπή για την κοινωνία αυτή, ντροπή για την πολιτεία αυτή. Δυστυχώς. Τώρα, ας ελπίσουμε, φίλε καλέ, ότι κάποια πράγματα θα αλλάξουν. Γιατί εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορούν να συνεχίσουν έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί στο τέλος, όχι θα φτωχοποιηθούν, θα πεθάνουν. Διότι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα κάποιοι.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι, Ανδρέα, γιατί βλέπουν και εμάς πάρα πολλά τα μάτια μας. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε με τα πενιχά μας μέσα όσο μπορούμε, αλλά κάνω έκκληση στις οικογένειες. Πηγαίνετε να βλέπετε τους δικούς σας ανθρώπους. Έχουν ανάγκη την οικογενειακή γαλήνη, την οικογενειακή επαφή, να παίρνετε τα παιδιά σας, μην τους αφήνετε. Πάτε για διακοπές, πάρτε τους μαζί σας αν μπορείτε. Ένα Σάββατο Κυριακό, πάρτε τους κάπου. Δεν μπορεί να μένουν οι πλήστοι πίσω από μια τηλεόραση 24 ώρες 24 ώρες, γιατί εμείς δεν έχουμε το χρόνο λόγω της ρουτίνας στην οποία έχουμε μπει. Δεν μπορούμε να τους παραμελούμε, να τους πετάμε σε έναν ίδρυμα για να έχουμε την κεφαλή μας ήσυχη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρει τη ράχη τους εκάτω για να είμαστε εμείς εδώ έτσι, σήμερα. Μπράβο, αυτά... Δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι είναι. Και είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Έτσι πάρα πολλές περιπτώσεις. Έτσι είναι, Δήμο μου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Σας ελπίσουμε ότι το κόκκινο κουμπί θα μπει σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του χρόνου για να διευκολυνθεί η ζωή κάποιων ανθρώπων. Εμείς, πριν περάσουμε στον Υπουργό των Εσωτερικών, τον κύριο Νουρί, πάμε να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ να δούμε τι έγινε χθες στη Βουλή όσον αφορά τις τουρκοκυπριακές περιουσίες. Όμως, να ξέρουν κάποιοι ότι υπάρχει απόφαση πολιτική του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργού να μπει τέλος στην όποια ασυδοσία και στο όποιο φαγοπότη. Αλλάζουν τα πάντα. Πάμε στο ρεπορτάζ και αμέσως μετά στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ξέφραγω αμπέλη διαχείριση.